του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 969. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, θήτα κεφάλαιο, ένα πολύ γνωστό κεφάλαιο. Πράξεις των Αποστόλων, θήτα κεφάλαιο. Σελίδα 969. Ο δε Σαύλος πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως ανέβρει τεινάς εκ της οδού ταύτης άνδρας και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ το περιβόμενος επλησίαζεν εις Δαμασκόν, εξέφνης σύστραψε περί αυτόν φως από του ουρανού και πεσόν επί την γην οίκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και είπε «Τι είσαι, Κύριε» και ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις, σκληρών συναλλακτής προς κέντρα, ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος είπε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω» και ο Κύριος είπε προς αυτόν «Σηκώθητη» και εισέλθε εις την πόλη και θέλει συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτόν ίστατο άφανοι, ακούοντες μεν την φωνήν, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από της γης και έχων ανεωγμένους τους οφθαλμούς, αυτού δεν έβλεπεν ουδένα και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις την Δαμασκόν, και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος δια οράματος «Ανανία», ο δε είπεν «Ιδού εγώ Κύριε» και ο Κύριος είπε προς αυτόν «Σηκωθείς», είπαγε στην οδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησε τη οικία του Ιούδα την Σαύλων ονομαζόμενον Ταρσέα και ειδού προσεύχεται και είδε διεοράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον ότι εισήλθεν και έθεσε επ' αυτόν τα σχήραστη για να αναβλέψει. Απεκρίθη δω Ανανίας και είπε «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου πόσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων να δέσει πάντας τους επικαλουμένους στο όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικίαν και επιθέσε επ' αυτόν τα σχήρας είπεν «Σαούλ, Σαούλ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, ως της εφάνισε εν τη οδό καθήν ήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου». Και ευθύς έπεσαν από τον οφθαλμόν αυτού ως βλέπει και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθείς ευαυτίστη και λαβών τροφήν ενεδυναμώθη. Διέτρεψε δε ο Παύλος ημέρες τεινάς μετά των εν Δαμασκό μαθητών και ευθύς εκήρυτεν εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δω πάντες οι ακούοντες και έλεγον «Δεν είναι ούτως ως τις εξολόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους στο όνομα τούτου». Και εδώ δια τούτο είχε ενελθεί, δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τις αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον ενε δυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους, τους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύον ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις το Σαύλον η επιβολή αυτών και φαραφύλατον τα σπήλας ημέραν και νύχταν για να θανατώσω σε αυτόν,
λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός πυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος σε Ιερουσαλήμ, προσπάθει να προσκοληθεί στους μαθητάς, πλην πάντες σε φοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυξε με τα Παρισίας εν το ονόματι του Ιησού. Κοίτω με ταυτόν Ιερουσαλήμ, εισερχόμενος και εξερχόμενος και με τα Παρισίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Και λάλη και Φιλονίκη μετά των ληστών. Εκείνη δε καταιγίνοντο εις το να θανατώσωσιν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί, κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν εις αυτόν εις Ταρσόν. Εμέν λοιπόν εκκλησία, καθόλου την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια, ήχον ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αμήν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ομολογεί ότι είναι περιτετμημένος την 8η ημέρα κατά το έθος του Ισραήλ, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας και κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διετελέσας άμεμπτος. Αυτός ήταν ο Σαούλ. Ένας άνθρωπος άμεμπτος κατά το νόμο του Μωυσή, πραγματικά Εβραίος εξ Εβραίων, μητέρα Εβραία, πατέρας Εβραίος, η μητέρα προσέδιδε το εβραϊκό γένος στο τέκνον, ο δε πατέρας την οικογένεια του Ισραήλ. Απόλυτα βέβαιος για την ορθότητα της πίστης του στο νόμο. Απόλυτα βέβαιος. Με αποτέλεσμα να είναι εν τέλει εκ της βεβαιότητος αυτού διώκτης, υβριστής και βλάσφημος του Χριστού και της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί πίστευε ότι ήταν άνθρωποι αιρετικοί που θέλανε να καταστρέψουν την θρησκεία των Ισραηλιτών. Φοβερός διώκτης, φοβερός υβριστής, φοβερός βλάστημος. Και κάποτε ξεπέρασε και τα όρια του και πήγε στον αρχιερέα και είπε «Θέλω να μου δώσεις χαρτιά να πάω στη Δαμασκό, να συλλάβω και να φέρω δεδεμένους όλους όσους πιστεύουν στην αίρεση των Ναζωραίων». Και βεβαίως ο αρχιερέας τον εμπιστεύτηκε, γιατί ήταν απολύτως αξιόπιστος, μαθητευτής παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, απολύτως αξιόπιστος στο λαό Ισραήλ, και του έδωσε και συντρόφους, στρατιώτες και άλογα να πάνε να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι όχι τι βλέπουν οι Ισραηλίτες, ούτε τι βλέπουν οι χριστιανοί, ούτε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι και πώς διακρίνει ο Θεός την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Πώς διακρίνει την καρδιά μου, πώς διακρίνει την καρδιά σου. Και εκείνο που διεπίστωσε, καθώς τον είχε προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού, ότι θα είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος θα αγαπήσει τον Χριστό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, καθώς τα έργα του θα είναι έργα πίστεως, δυνάμεως και δόξης. Θα είναι έργα πίστεως, ταπείνωσης, υπακοής, υπηρεσίας και δουλείας. Αυτός ήτανε πιστός, ταπεινός, υπάκουος, υπηρέτης και δούλος του Θεού. Υπηρέτης των αδελφών του, δούλος του Θεού. Αυτός ήταν. Και αυτό το ήξερε μόνο ο Χριστός. Το τι είναι ο καθένας από μας, το ξέρει μόνο ο Χριστός. Τη συνέχεια του καθενός από μας την ξέρει μόνο ο Χριστός. Θα μου πεις, μας έχει προορίσει, γιατί υπάρχει αυτή η ψευδοδιδασκαλία. Εγώ έχω προορίσει αυτόν να ξεκινήσει έτσι, αλλά να τελειώσει αλλιώς. Όχι, δεν μας έχει προορίσει. Ο Θεός όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε. Και όσους προόρισε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εν τέλει εδόξασε. Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον στο Θεό. Γνωρίζει τα πάντα. Και επειδή μας έχει προγνωρίσει, γι' αυτό και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Αλλά προσοχή, γιατί είχε προγνωρίσει και τον Ιούδα και τον πρόσθεσε στους 12. Αλλά απεδείχθη ότι η καρδιά του ήταν απατηλή υπερπάντα. Προσοχή, η καρδιά του ήταν απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Είχε προγνωρίσει και τον Ελιμέλεχ και την Ναομή. Γι' αυτό και γεννήθηκαν στην ιδιαίτερη αυτή πόλη της Βηθλεέμ. Αλλά η καρδιά τους ήταν απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Πολύ σοβαρό ερώτημα, αδελφοί. Η καρδιά μου, είναι άραγε απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, και αν είναι, μπορώ να την αλλάξω? Η απάντηση είναι ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αυτό σώζεται. Όποιος εκζητήσει τον Κύριο, τώρα που είναι καιρός και δύναται να ευρεθεί, αυτός θα έχει την απόλυτη, πλήρη και τέλεια οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα εμπόδια, όλες τις σκέψεις, όλες τις καταστάσεις που τον απομακρύνουν από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Μπορούσε ο Ελιμέλεχ να πλουτίσει στη Βηθλεέμ? Όχι, αλλά μπορούσε να κάνει υπομονή. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρέπει να καυχόμεθα εις τας θλίψεις μας. Θα έρθουν θλίψεις, βέβαια. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι θλίψεις μπορεί να είναι πείνα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε ταλαιπωρία και σώματος και ψυχής και πνεύματος και προσωπική και οικογενειακή και εκκλησιαστική. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού παίρνει στερεή απόφαση θανάτου, όπως λέει
και ο Απόστολος Παύλος. Στερεή απόφαση θανάτου πήραμε, και τι ωραία που το λέει, αγαπημένα μου αδέλφια, στη δεύτερη του επιστολή προς Κορινθίους. Αλλά εμείς αυτοί καθεαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου δια να μην, ακούτε, δια να μην έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας, ξέρω εγώ τι θα κάνω, ξέρω τι πρέπει να κάνω, είμαι υποχρεωμένος αυτό να κάνω. Ο Ελιμέλεχ ήξερε, πάω στη γη Μωάβ να πλουτίσω. Ο Παύλος ήξερε να πάω να συλλάβω τους χριστιανούς. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πολύ αργότερα. Εμείς αυτοί εν εαυτής πήραμε την απόφαση του θανάτου δια να μην έχουμε πεποίθηση στους εαυτούς μας, αλλά μόνο εις τον Θεόν, τον εγείροντα νεκρούς. Αυτός θα μας ελευθερώσει. Από τι? Από τόσο μεγάλο θάνατο. Δηλαδή, από όλα θα μας ελευθερώσει. Και θα μας ελευθερώνει. Εάν έχουμε πάρει στερεά απόφαση θανάτου, να μην εμπιστευόμαστε τη λογική μας, τη γνώμη μας, τη ζωή μας, αλλά εμπιστευόμαστε τον Θεό. Τον εγείροντα νεκρούς. Έτσι λοιπόν, τώρα ο Κύριος μας θα επέμβει αποφασιστικά στον Παύλο. Σκεφτείτε τον Παύλο πάνω σε ένα άλογο με χαρτιά δυνάμεις, με στρατιώτες δίπλα του, να πηγαίνουν για τη Δαμασκό με τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας χριστιανός που θα τους ξεφύγει. Και ξαφνικά έγινε σε αυτόν ό,τι γίνεται και σε εμάς. Ξαφνικά εγώ από Ορθόδοξος βρέθηκα στην Εκκλησία. Ξαφνικά αναγεννήθηκα, ξαφνικά βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Ξαφνικά δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Κηφισιάς. Δεν ήταν σχεδιασμένο τίποτα, αλλά ούτε μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό κάτι τέτοιο. Ούτε είχα φανταστεί ποτέ. Αυτά κάνει ο Θεός. Αρκεί να τον εμπιστεύεσαι και να πάρεις απόφαση θανάτου και να πεις εγώ θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός. Και ξαφνικά φως υπερβαίνων την αλαμπρότητα του ηλίου, άστραψε, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω, πλήρης ταπεινώσεως. Οι στρατιώτες φύγανε, τον εγκατέλειψαν και άκουσε μία φωνή φοβερή. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρώνσει να λακτίζεις η σκέντρα». Με έκπληξη, με θαυμασμό, έμφοβος, έκπληκτος, είπε «Κύριε, ποιος είσαι εσύ τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ διώκω τους αιρετικούς, τους Ναζωραίους. Εσύ ποιος είσαι?» Και ακούει με έκπληξη «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Φοβερό, αδερφοί. Φοβερό. Φοβερό να σου μιλάει ο Κύριος. Φοβερό να σου αποκαλύπτεται ο Κύριος. Αυτόματα είπε «Τι πρέπει να κάνω?» Πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λαλυθεί. Και πήγε στη Δαμασκό.
και έμεινε σε ένα σπίτι, χειραγωγούμενος γιατί δεν έβλεπε, τρεις μέρες και τρεις νύχτες χωρίς να φάει και χωρίς να πιει. Και τον επισκέπτεται ο Κύριος και του λέει, «Σαούλ, άκου, θα έρθει κάποιος μαθητής μου που τον λένε Ανανία, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι αρχιερέας, δεν είναι σπουδαίος, ένας ασήμαντος χριστιανούλης είναι». Συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί δεν υπάρχει ασήμαντος χριστιανούλης. Όλοι οι χριστιανοί είναι σημαντικά πρόσωπα. Και θα έρθει να σου πει όλα όσα πρέπει και θα προσευχηθεί απάνω σου, θα τον αφήσεις αυτόν τον ασήμαντο ανθρωπάκο να βάλει τα χέρια του απάνω σε σένα που είσαι ο ένδοξος του Ισραήλ. Εάν τον αφήσεις, θα αναβλέψεις και θα πληστείς Πνεύματος Αγίου. Μπορεί να πει όχι. Δεν μπορεί να πει όχι. Εγώ όμως έκανα ένα ερώτημα. Γιατί δεν το έκανες αυτό στον Αβιμέλεχ, Κύριε, στην Ναομή? Και η απάντηση ήταν τόσο απλή που δεν την είχα σκεφτεί. Για τη διδασκαλία σου. Να ξέρεις τις συνέπειες αν κάθεσαι με τη γυναίκα σου και αποφασίζεις τι πρέπει να κάνεις και δεν μπαίνεις στο ταμείο σου να ρωτήσεις τον Κύριο να σου πει αυτός τι πρέπει να κάνεις. Μα η γυναίκα μου είναι καλή, ξέρει? Όχι. Θα μπεις στο ταμείο σου να ρωτήσεις τον Κύριο. Κατάλαβες? Κατάλαβα, λέω, Κύριε. Καταλάβαμε, αδερφοί? Καταλάβαμε. Ούτε τη γυναίκα μου δεν θα ρωτήσω, ούτε. Θα την ενημερώσω για το τι μου είπε ο Κύριος όμως. Γιατί κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας και κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Και το αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Πήγε ο Ανανίας με αντίδραση. Κύριε, λέει, όταν του είπε πήγαινε, έχω ακούσει πολλά σοβαρά γι' αυτόν. Λέει, είναι σκεύος εκλογής μου. Πήγαινε. Δεν είπε δεύτερη κουβέντα, τι ωραία. Δεν είπε φοβάμαι. Πήγε. Γιατί βλέπει έναν ταπεινό άνθρωπο, γονατιστό άνθρωπο, τρεις μέρες είχε να φάει και είχε να πιει νερό και του λέει, «Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος με απέστειλε να προσευχηθώ σε σένα, να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου». Και έτσι έγινε. Και από εκεί και πέρα πια τα πράγματα αλλάξανε. Ο Σαούλ έγινε Παύλος και μάλιστα Απόστολος Παύλος. Δόξα στο Θεό. Απόστολος Παύλος. Βγήκε έξω και άρχισε και κήρυτες στη Δαμασκό. Με έκπληξη τον έβλεπαν. Και με έκπληξη τον άκουγαν. Θύμωσαν και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν οι Ισραηλίτες. Ξέρετε πως γλίτωσε? Με απόλυτη ταπείνωση. Τον κατέβασαν οι αδελφοί με σπυρίδα από το τείχος τη νύχτα. Πήγε στην Ιερουσαλήμ και άρχισε να κηρύττει. Και του λέει ο Κύριος, φύγε. Θα σε σκοτώσουνε και εδώ. Και πού να πάω, Κύριε? Στην Αραβία. Πού? Στην Αραβία να πας. Και πήγε. Κοιτάξτε τώρα τι σημαίνει υπακοή. Θα πήγαινε εσύ στην Αραβία?
Εγώ να σου πω την αλήθεια θα πήγαινα, αν μου το έλεγε ο Κύριος. Πήγε στην Αραβία 3 ολόκληρα χρόνια. Μόνος του. Κανένας άλλος. Ο Ιησούς και αυτός. Και του δίδαξε και του έμαθε το Ευαγγέλιο ώστε να μπορεί να λέει. Το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο. Δεν το έμαθα από ανθρώπους. Δεν μου το δίδαξαν άνθρωποι. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Μπορείς να το πεις και εσύ. Μπορούμε να το πούμε, αδερφοί. Πότε. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και η προκοπή σου θα είναι φανερής όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία και τότε και τον εαυτό σου εσύ θα σώσεις και τους ακούοντας εσύ θα σώζεις. Δεν θα τους σκανδαλίζεις, θα τους σώζεις. Εάν μελετάς με προσοχή το Λόγο του Θεού για να μένεις στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Επιστρέφει και αρχίζει πάλι στα Ιεροσόλυμα να κηρύττει. Και του λέει ο Κύριος φύγε, φύγε, φύγε. Θα σε σκοτώσουν. Χωρίς δεύτερη κουβέντα φεύγει και πηγαίνει στην Ταρσό, στην πατρίδα του. Και εκεί έχετε χρήα υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Πρέπει τώρα να περάσουν 4 χρόνια. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον έχει προγραμματίσει να κηρύττει στα έθνη και έπρεπε να δημιουργηθεί η Εκκλησία των Εθνών στην Αντιόχεια. Και όταν δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Εθνών στην Αντιόχεια, τότε ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό και τον φώναξε «Έλα βοήθησέ μας». Αμέσως μετά όμως, αφού έγινε πείνα, πήγανε στα Ιεροσόλυμα να βοηθήσουν τους αδελφούς τους. Αλλά εκεί διεπίστωσαν ότι είχε συλληφθεί και φωνευθεί ο Ιάκωβος, ο γιος Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιωάννου, και είχε φυλακιστεί ο Πέτρος με πρόθεση και αυτός να θανατωθεί. Φοβερή δοκιμασία. Αλλά εκεί είδε το χέρι του Θεού. Είδε ότι ο Κύριος πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αμήν. Αμήν. Τα πάντα μπορεί να αλλάξει. Έναν άγγελο έστειλε. 16 στρατιώτες το φύλαγαν. Δεμένο. Ο άγγελος ανοίγει πόρτες και ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Και όταν βγήκε μακριά, τότε κατάλαβε ότι ήταν πραγματικότητα. Και πήγε εκεί που γινόταν ακατάπαυστος προσευχή. Και ένα ερώτημα είναι, ο Πέτρος ελευθερώθηκε από την ακατάπαυστη προσευχή ή γιατί ο Θεός του είχε πει ότι θα πεθάνει στα γεράματα? Και η απάντηση είναι πολύ απλή, αδερφοί, ότι ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα, έχει προγνωρίσει ότι θα γίνει ακατάπαυστη προσευχή και έχει προγνωρίσει ότι θα ελευθερωθεί ο Πέτρος. Όλα είναι μέσα σε ένα υπέροχο σχέδιο του Θεού και αυτό είναι το μήνυμα για σένα σήμερα. Όλα είναι μέσα στο υπέροχο σχέδιο του Θεού για σένα, αρκεί. Ζητείτε τον Κύριο ενώ σου δύναται να ευρεθεί. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Γνωρίζοντας ότι οι βουλές σας δεν είναι βουλές του Κυρίου και οι οδοί σας δεν είναι οδοί του Κυρίου. Αυτό που θέλετε δεν είναι αλήθεια. Αυτό που νομίζετε δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το θέλημα του Θεού. Αυτό που θα σου αποκαλύψει ο Θεός όταν τον ρωτήσεις.
και δεν θα σου αποκαλύψει πράγματα έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, όταν πέρασε ένας χρόνος και γύρισαν στην Αντιόχεια με ελευθερωμένο τον Πέτρο, ο Θεός τον παίρνει και τον ανεβάζει ως τρίτου ουρανού. Και εκεί είδε στο θρόνο της χάριτος του Θεού, φοβερό, και είδε πράγματα ανεκλάλητα που δεν συγχωρείται στον άνθρωπο να λαλήσει. Και αυτό ήταν η απόλυτη βεβαίωση ότι από εδώ και πέρα δεν θα είσαι μόνος σου. Όποτε θέλεις θα μου ζητάς να σε ανεβάζω στο θρόνο της χάριτος και εκεί θα συνομιλούμε στόμα με στόμα. Και ο Παύλος πια πολλές φορές ήρθε σε απογοήτευση έως θανάτου, αλλά πάντοτε ο Κύριος τον ενημέρωνε και ο Παύλος δόξαζε το Θεό. Μέχρι όταν έγινε 68 χρονών περίπου ή το 68 μετά Χριστό, που του είπε ο Κύριος, ήρθε ο καιρός να σε πάρω. Και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, ενώ μέχρι πρώτη να σου έλεγε ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών, στο τέλος λέει τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης στέφανος. Αλλά όχι μόνο σε μένα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, και σε όλους όσους προσμένουν τη μακαρία ελπίδα της παρουσίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και η παρουσία του Χριστού για την Εκκλησία είναι η αρπαγή, η παρουσία του Χριστού για τον κόσμο είναι η δευτέρα παρουσία. Μπορείτε να το δείτε σε όλη τη γραφή. Η παρουσία του Χριστού για τους χριστιανούς είναι όταν θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αποκαλυφθεί εν μέσω των απολυμένων. Η παρουσία όμως του Χριστού, η δευτέρα παρουσία, θα είναι για τον κόσμο. Στο τέλος της εφταετίας, όταν θα έρθει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων, θα δέσει τον διάβολο και τον Αντίχριστο και θα εγκαταστήσει επί της γης τη χιλιετή βασιλεία. Αδερφοί αγαπητοί, το σχέδιο του Θεού είναι καταπληκτικό. Αλλά εμείς θα το ζήσουμε όλο το σχέδιο του Θεού από την αρπαγή και έπειτα στο θρόνο του ουρανού στη Νέα Ιερουσαλήμ. Κάτω θα είναι η απολυμένη. Ακόμη και στη χιλιετή βασιλεία η απολυμένη θα είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έκανε χάρη. Και ξέρετε ποια είναι η χάρη που έκανε? Έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Και αν εμείς επιμείνουμε και μείνουμε εξητώντας τον Κύριο, προσμένοντας τον Κύριο, θα συμμετάσχουμε στην παρουσία της αρπαγής της Εκκλησίας στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.